Είμαι στο τηλέφωνο τον Υπουργό Εργασίας και σε πάρα πολύ λίγο ο Υπουργός ξεκινάει ένα νέο κύκλο διαπραγματεύσεων, γιατί έχουμε μπει στην τρίτη, όπως είπαμε, κύριε Υπουργέ μου, καλή σας ημέρα, εβδομάδα απεργιών σε ό,τι αφορά το σκυρόδεμα και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ήδη έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά σε όλη την οικοδομική βιομηχανία. Κύριε Παναγιώτου, τι θα προσπαθήσετε να κάνετε σήμερα σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα? Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κυρία Αγαπητού. Η προσπάθειά μας είναι αυτό που εσείς χαρακτηρίσατε ως αυτονόητο, να επιβεβαιώσουμε ότι το αντιλαμβάνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο και να εξετάσουμε ξανά με όλους τους εμπλεκόμενους γύρω από το ίδιο τραπέζι κατά πόσο υπάρχει οποιοδήποτε περιθώριο για κατάληξη σε μια κοινά αποδεκτή λύση, η οποία να αποτελέσει συμφωνία για την ανανέωση της κλαδικής σύμβασης στην παραγωγή έτοιμου σκυροδέρματος. Έχω απορία. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να είναι σαφές ότι τέτοια δυνατότητα δεν υπάρχει, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί που έχουν διαμορφωθεί και από την κυβέρνηση αναλόγως. Όμως, εμείς θέλουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι ώστε να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Nice. Αλλά εάν αυτό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο, δεν μπορούμε να περιμένουμε ακόμη μερικές εβδομάδες ή μερικούς μήνες μέχρι να κουραστούν οι απεργοί ή μέχρι να κουραστούν οι εργοδότες για να μπορέσει να λειτουργήσει κανονικά η οικοδομική βιομηχανία και κατ' επέκταση η κυπριακή οικονομία. Άρα τι θα κάνετε, ποιες είναι οι ενέργειες σας σε περίπτωση που δείτε ότι ο ένας τραβάει από εδώ, ο άλλος τραβάει από εκεί, δεν βρίσκονται πουθενά στη μέση? Η κυβέρνηση τι κάνει, τι ενέργειες έχετε στο μυαλό? Θεωρούμε ότι και θα επιδειχθεί η απαραίτητη υπευθυνότητα εκατέρωθεν ήδη μέσα από τη μεσολαβητική πρόταση που έχει υποβληθεί μετά από διάλογο αρκετών ημερών κατά της αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Έχει γίνει αποδεκτή από τη μία πλευρά. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια για να μπορέσει να γίνει αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Οπότε ας αναμένουμε να δούμε κατά πόσον όντως υπάρχει η οποιαδήποτε διάθεση για κατάληξη σε συμφωνία και αναλόγως θα πράξουμε και θα ενημερώσουμε σύμφωνα με το σχεδιασμό μας. Έχω μία απορία. Η πρώτη πρόταση που κάνατε, κύριε Υπουργέ, έγινε αποδεκτή από τους απεργούς, αλλά δεν έγινε αποδεκτή το πλαίσιο από τους εργοδότες. Μετά, εσείς επανήλθατε ξανά και αυτή την φορά είχατε το όχι των απεργών και το ναι των εργοδοτών. Κάνω κάτι λάθος? Όχι ακριβώς, παρόλο που η προσπάθεια αυτή σε επίπεδο υπηρεσιακών και ακολούθως πολιτικό βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και πολλούς μήνες. Ναι, το έκανα πιο απλό. Έχουν ήδη υποβληθεί δύο προτάσεις από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές. Ακολούθως μετά από την έναρξη των απεργιακών μέτρων και με την δική μου εμπλοκή σε πολιτικό επίπεδο, υποβλήθηκε ενώπιον των δύο πλευρών ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο το οποίο θα διευκόλυνε τη διαδικασία, το οποίο έγινε αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Ακολούθως ξεκίνησε μια διαπραγματευτική διαδικασία με να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Μέσα από τις ενδείξεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά διαμορφώθηκε η τελική πρόταση με την προοπτική της εκατέρωθεν αποδοχής. Όμως δυστυχώς αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη, αφού η πλευρά των εργαζομένων έχει απορρίψει την πρόταση που παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους τους των συνδικαλιστικών οργανώσεων και μάλιστα έχει υπαναχωρήσει στις αρχικές
θέσεις που υποστήριζε πριν από την έναρξη αυτής της προσπάθειας. Οπότε θεωρώ ότι είναι απαραίτητο στη φάση που βρισκόμαστε να επιδειχθεί από όλους η απαραίτητη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, ώστε να μην προκληθούν στην κυπριακή οικονομία ζημίες οι οποίες θα είναι πολύ μεγαλύτερες από τη διαφορά μεταξύ των εργαζομένων και των εργοδοτών του συγκεκριμένου κλάδου. Οπότε σήμερα θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να διαπιστωθεί, να επιβεβαιωθεί για να μπορέσουμε να πράξουμε ένα λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Υπουργέ. Καλή σας σκέψη να έχετε. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας. Αναφέρθηκε.